Με σέντρα. Ο Γιάκος καλοτραβηγμένο απευθείας την μπάλα. Εκεί όπου ο Ίζο αντιδρά αποτελεσματικά. Δεν είναι σπάνιο να καταλήγει η μπάλα από μια σέντρα. Καθώς κανείς δεν τη βρήκε. Ο Μπέρτος έφτασε πολύ κοντά. Μπήκε ο ίδιος εν τέλει γκολ. Αλλά η μπάλα πέρασε κόρνερ. Ο Ίζο σε ετοιμότητα. Γκόμεθο, πολύ πύρος Ισπανός. Ραΐμι θα δοκιμάσει το πόδι του. Να η πρώτη άξια λόγου προσπάθεια της Ξάνθης στο μάτς. Που δεν είχαν γνώση του πρωταθλήματος. Χωρίς φάουλ. Καθώς ο Ογκμποε είναι πολύ δυνατός για τους αμυντικούς της Ξάνθης. 3-2 ευκαιρία. Γιάκος. Μεγάλη ευκαιρία. Την οποία ξοδεύει ο Ευρυπίδης Γιάκος. Ο Ογκμποε τα έκανε όλα σωστά. Νίκησε στον αέρα. Έφερε την μπάλα εκεί όπου ο συμπαίχτης του είχε την ευκαιρία. Για ένα καλύτερο τελείωμα μακριά. Η αντίπαλη αμυντική, το σούτ του όμως πολύ άστοχο, αρκετά πίσω ο Γκοτζαμανίδης. Βλέπει ένα κενό, το εκμεταλλεύεται, πονηρή μπαλιά για τον Ογκμποε, δεν υπάρχει offside. Μάριος Ογκμποε απέναντι στο 1-0, θα τα καταφέρει. Η σημαία του βοηθού Μινούδη έμεινε κάτω και ο Ογκμποε σκοράρει για τέταρτη φορά στη φετινή Super League 2. 1-0, προβάδισμα της ΑΕΛ στο 26. Με πολύ σημαντική συμβολή από τον νεαρό τον Γκοτζαμανίδη στην τελική πάσα. Κοιτάξτε πώς εδώ ψάχνει την μπαλιά τρύπα. Κανένα offside. Καλύπτεται ο Μάριος Ογκμποε. Περνά και τον Ίζο. Έχει την ψυχραιμία να σκοράρει. Η ΑΕΛ φλέρταρε μια-δυο φορές με το γκολ. Το έψαξε περισσότερο από την Ξάνθη. Είναι η αλήθεια. Και στα μισά του ημιχρόνου παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον 27χρονο επιθετικό της, τον Μάριο Ογκμποε. Θα αναπροσαρμόσουν και οι προπονητές τα πλάνα τους, ειδικά ο Νίκος και Χαγιάς εδώ, ο πάγκος της ΑΕΛ. Δηλαδή ότι οι γηπεδούχοι πιέζουν ψηλά προσπαθώντας, για να δούμε τώρα. Ο Ογκμποε δεν είναι offside και έχει την ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Το σούτ θα περάσει πολύ ψηλά. Από αυτά που έλεγε ακριβώς ο Γιάννης. Είναι κάτι το οποίο το έχει επισημάνει ο προπονητής της ΑΕΛ στους παίκτες του, ότι πρέπει να πιέζουν ψηλά, να οδηγούν σε λάθη τους αντιπάλους. Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1. Τα παιχνίδια όπου υπάρχει σκόρος τώρα, καθώς η ΑΕΛ με τον Ακούνια πατάει ξανά περιοχή. Ωραίο τέλειωμα. Δύσκολη επέμβαση του Ίζο στη γωνία. Ξανά η ωραία του προσπάθεια, ο Ίζο, παρά την αναπήδηση. Θα τα καταφέρει για να δικαιώσει και το στοιχείο της καταγωγής του. Λατινοαμερικάνος, γέμισμα του Ομάρ, μεγάλη ευκαιρία, Ογκμποε και πάλι. Ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη που ξόδεψε ο Μάριος Ογκμποε μετά το 1-0. Ξανά. Κατεβάζει πολύ ωραία ο Ογκμποε. Αλλά δεν σουτάρει με ακρίβεια. Αλλά θα περάσει εκτός αστείας. Και τα ψηλά. Τσέλιος. Τώρα είναι ο Πλατέλας. Ωραία πάσα ευκαιρία με τον Τσέλιο. Ένα, όχι. Απ' την έξω πλευρά των δικτύων βρήκε η μπάλα. Και αρκετοί πανηγύρισαν και στον πάγκο της Ξάνθης. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Εδώ κοιτάξτε πόσο όμορφο ο Πλατέλας. Περνάει στον Τσέλιο. Μπάλα τεινάζει το δίχτυ μεν, αλλά από τη λάθος πλευρά. Περιμένει, αλλά είναι εκτεθειμένος πια. Ο Γιάκος. Μεγάλη και πάλι ευκαιρία από το γύρισμα του Νικολιά. Τις οποίες είναι το σημείο αναφορά στην επίθεση. Κεφαλιά, αλλά χλιαρή. Στα χέρια του Ίζο. Δεν τα κατάφερε ο Μαρ. Κέρδισε ο Ιμπραήμι. Έχει χρόνο η Ξάνθη για μια ακόμη επίθεση. Μάλλον την ξοδεύει όμως εδώ. Ο Μπεσάρτη Ιμπραήμι, τώρα το σφύριγμα και φωνές των Θεσσαλών και κοιτάξτε μέχρι που έχει φτάσει ο Αλέξης Κούγιας. Διαμαρτυρόμενος καθώς η ΑΕΛ είχε προοπτική αντεπίθεσης. Εδώ οι διαμαρτυρίες του ιδιοκτήτη της Θεσσαλικής ΠΑΕ για το σφύριγμα του διαιτητή Πολυχρόνη, καθώς υπήρχε, είναι η αλήθεια, προοπτική κόντρα επίθεσης. Με δυνάμεις ο Κενιάτης
Για άλλη μια φορά γίνεται έξτρα ποδοσφαιριστής στη φάση επίθεση τη Λάρισα. Ογκμποε σκοράρει χωρίς να υψωθεί η σημαία. Το γκολ μετρά κανονικά. 2-0 και πάλι ο Μάριος Ογκμποε. Το πρόσωπο του μάτς είναι ο Μάριος Ογκμποε. Θα ξαναδούμε από το ξεκίνημα και τη σέντρα του Αμπού Ντομάρ. Υπήρξαν κάποιες σκληρές διαμαρτυρίες για offside, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει στο βάθος ξεχασμένος αμυντικός της Ξάνθης που καλύπτει τον Ογκμποε. Όλα έγιναν νομότυπα. Και πάλι λοιπόν ο Ογκμποε που φλέρταρε τουλάχιστον σε τρεις περιπτώσεις με δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ανασταλτικό σκέλος. Τώρα τραυματισμός και διακοπή. Ένταση από το πουθενά θα λέγε κανείς. Όχι ακριβώς χριστουγεννιάτικες ευχές. Εκατέρωθεν και για ψήλου πίδημα θα έλεγε κανείς. Δεν υπήρχε κάτι τόσο δραματικό στο μάτς που να δικαιολογεί ένταση. Κόκκινη κάρτα από τον διαιτή πολυχρόνη στον Αλέξη Κούγια, ο οποίος με κάποια ιδιότητα προφανώς είναι δηλωμένος για τον πάγκο, αλλά ομοίως και ο γενικός αρχηγός της Ξάνθης, ο Κώστας Τσαλίκης, οι οποίοι Κούγιας και Τσαλίκης πληρώνουν τον διάλογο νωρίτερα. Δεν είναι όμορφη εικόνα, όχι μόνο γιατί δεν συντρέχει λόγος, αλλά και γιατί δεν δικαιολογεί κάτι στο προηγούμενο παιχνίδι. Τόση ένταση. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Πλέον είναι ο κλασικός δεξιός μπακ. Διορθώνω τον Δελιανίδη. Ακούνια. Ωραίο σόλο το σούτ, την μπάλα ελάχιστα εκτός εστίας. Καταγράφεται και αυτή ως σημαντική στιγμή για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν δύο γκολ, η μπάλα έχει βρει και σε παίχτη της Ξάνθης, για να δούμε. Όχι στον Ίζο πάντως. Τρίτο γκολ. Και πάλι ο Μάριος Ογκμποε έκανε και χαρακτηριστική κίνηση. Τέλος, καθώς η επιστροφή από το 3-0, ας υπάρχει σχεδόν ένα ημίωρο παιχνιδιού ακόμα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μάριος Ογκμποε, το πρόσωπο του μάτς, σκόραρε δύο φορές σε ζωντανό παιχνίδι. Η τρίτη έρχεται σε στημένη μπάλα. Στις τρεις που βρήκαν εστία, δεν είχε απάντηση ο Ίζο. Στο κόρνερ του Γιάκου, Ογκμποε που είναι και μεγάλο κορμί, άρα ικανός στα στημένα. Νίκα κατά κράτος όλη την άμυνα της Ξάνθης. Και η ΑΕΛ είναι πάρα πολύ κοντά, σχεδόν αγκαλιά, με τη 17η νίκη της επί της Ξάνθης σε παιχνίδια πρωταθλήματος εδώ στη Λάρισα. Ενώ Ακούνια είναι και πάλι σε φάση επίθεσης. Καραμπόλα για χέρι οι υψωμένες γροθιές των παιχτών της ΑΕΛ. Μπάλα ενδεχομένως να βρει και στο χέρι του Παπάζογλου, αλλά είναι τέτοια η θέση του σε σχέση με το σώμα που δεν κερδίζει κάποιον χώρο. Νομίζω ότι ήταν ορθή η επιλογή του διαιτητή πολυχρόνη να μην σφυρίξει πέναλτι, που να μην κερδίζει το παραμικρό. Μπέρτος, καθώς η ΑΕΛ δεν δείχνει διάθεση να σταματήσει. Ογκμποε φλέρταρε με τέταρτο γκολ. Μπραήμι από τον Τσέλιο. Μπραήμι ξανά, αλλά εντός περιοχής. Χαμηλά η εκτέλεση και μάλλον ασθενική στην προσπάθεια του Διαμαντόπουλου. Θεοδωρόπουλος έπεσε για κάθε ενδεχόμενο. Καταγράφεται ως φάση για την Ξάνθη. Δεν ήταν ο Διαμαντόπουλος. Ο Διαμαντόπουλος
έκανε την πάσα τελικά. Και οι δύο ομάδες που έμοιαζαν να έχουν πολύ μεγάλη συνέπεια ως τώρα στη σεζόν, η Ξάνθη και η Βέρεια, φαίνεται ότι θα χάσουν αμφότερες 4-0. Το ντεμπούτο του Μιχάλη Τσουμάνη συνοδεύεται με το πρώτο γκολ καριέρας. Η παρουσία του Γούρικη στην πρώτη του επαφή με την μπάλα σκοράρει για το 4-0 της ΑΕΛ. Ένα παιδί 19 ετών με μία επαφή σκοράρει με το κεφάλι και το πανηγυρίζει δεόντως. Η εικόνα του με τον Γκολτζαμανίδη έναν άλλον πιτσίρικα. Στην ωραία δημιουργία του Αμπούντομαρ, η σέντρα, ο Τσουμάνης είναι στην κατάλληλη θέση για να νικήσει με κεφαλιά τον γκολκίπερ Ίζο. Τσουμάνης,